Ο άνθρωπος έχει ανάγκη να μετακινείται, να πηγαίνει από τόπο σε τόπο. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη να βρούμε εύκολους τρόπους μεταφοράς. Πρώτο μέσο που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος για τη διευκόλυνση των μεταφορών του ήταν τα ζώα. Το άλογο αποδείχτηκε σπουδαίο ζώο. Ακόμη και τα πολύ βαριά αντικείμενα μπορούμε να τα κουβαλήσουμε πολύ εύκολα αν τα βάλουμε πάνω σε ένα καροτσάκι με ρόδες. Το κάρο έχει 2 ή και 4 τροχούς που το σέρνουν τα ζώα. Αυτό ήταν για χιλιετίες το πιο αξιόλογο μέσο μεταφοράς για μεγάλα πράγματα. Τα χρησιμοποιούσαν όταν ήθελαν να μεταφέρουν πολύ βαριά αντικείμενα ή να πάνε από τον έναν τόπο στον άλλον. Έκανε ακόμη πιο γρήγορες τις μεταφορές. Ένα αυτοκίνητο μπορεί να μεταφέρει πολύ περισσότερους ανθρώπους από ότι ένα κάρο. Και πολύ βαρύτερα αντικείμενα. Με τον καιρό άρχισαν να παράγονται διαφορετικού τύπου αυτοκίνητα. Τα αυτοκίνητα, οι μοτοσικλέτες, τα λεωφορεία έχουν όλα έναν κινητήρα που τους επιτρέπει να κινούνται. Αυτοκίνητο λοιπόν ονομάζεται κάθε όχημα που μπορεί να κινείται με τη δική του μηχανή. Το φορτηγό είναι ένα πολύ μεγάλο όχημα και πολύ εντυπωσιακό. Το λεωφορείο είναι μια μεγάλη αυτοκινητάμαξα που μπορεί να μεταφέρει πολλούς ανθρώπους σε μακρινά μέρη με μικρό κόστος. Όταν κόβουμε ένα εισιτήριο, υπάρχει πάντα τυπωμένος ο αριθμός στις θέσεις που θα κάτσουμε. Πρέπει να κάτσουμε στη θέση μας για να μπορούν όλοι να βρίσκουν τη θέση τους εύκολα και σωστά. Αν χρειαστεί να κάτσουμε όρθιοι, πρέπει να κρατιόμαστε δυνατά από τις χειρολαβές που υπάρχουν. Η ιδανική όρθια θέση που πρέπει να παίρνουμε είναι να έχουμε τα πόδια μας ανοιχτά όσο είναι περίπου το πλάτος του σώματός μας και τοποθετημένα παράλληλα με την κίνηση του λεωφορείου, να κοιτάμε προς τα πλάγια δηλαδή. Ταυτόχρονα, κρατιόμαστε και με τα δύο χέρια μας από μία χειρολαβή που θα πρέπει να βρίσκεται ακριβώς μπροστά μας. Καλό θα ήταν να βρούμε χειρολαβή στο ύψος του στήθους μας. Για να κινηθεί το τρόλεϊ, παίρνει ενέργεια από ειδικά τοποθετημένα καλώδια που τα τοποθετούν πολύ ψηλά για να μην τα φτάνουμε. Αν τα κουμπίσουμε, θα μας σκοτώσει το ρεύμα που έχουν. Ονομάζεται και υπόγειος γιατί ένα τμήμα του περνά κάτω από τη γη. Γι' αυτό ακουμπάει στα ειδικά σίδερα που υπάρχουν πλάι στις γραμμές του. Λειτουργεί τα τελευταία χρόνια το μετρό της Αθήνας. Είναι το πιο γρήγορο μέσο για την πόλη, αλλά δυστυχώς έχει μόνο 3 γραμμές προς το παρόν. Το γνωστό τρένο λειτουργεί εδώ και 3 αιώνες, από το 18ο αιώνα, και είναι το κυριότερο μέσο μεταφοράς στην στεριά. Υπάρχουν κάποια τρένα που είναι πάρα πολύ γρήγορα. Το πιο γρήγορο επιβατικό τρένο στον κόσμο μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα μέχρι και 300 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ ένα αυτοκίνητο απαγορεύεται συνήθως να τρέξει περισσότερο από 120 με 140 χιλιόμετρα. Καταλαβαίνουμε ότι το τρένο είναι πολύ πιο γρήγορο. Στα βιτιοφόρα βαγόνια μπαίνουν τα υγρά, το γάλα, το νερό, τα υγρά καύσιμα κλπ. Στην αρχή, τα πλοία κινούνταν με κουπιά που κοπηλατούσαν δούλοι. Τα πλοία αυτά χρησιμοποιούν τη δύναμη του αέρα για να ταξιδεύουν. Για παράδειγμα, το κρουαζιερόπλοιο έχει ειδικά δωμάτια με κρεβάτια που ονομάζονται καμπίνες. Τα τάνκερ συνήθως μεταφέρουν πετρέλαιο, αλλά και άλλα υγρά και αέρια.
Έχουν ένα περισκόπιο για να βλέπουν τι υπάρχει επάνω στην επιφάνεια του νερού προτού ξανανεύουν στην επιφάνεια. Από τότε, σταδιακά το αεροπλάνο έγινε το μέσο που ενώνει γρήγορα τις πόλεις και τις χώρες, ακόμη και σε μακρινές ηπείρους. Στο μπροστινό μέρος του αεροσκάφους βρίσκεται το πιλωτήριο με τα όργανα πλοήγησης. Τα όργανα είναι πάρα πολλά, γιατί ελέγχουν και την πιο μικρή λεπτομέρεια. Χρησιμοποιούνται για να προσφέρουν βοήθεια σε περιοχές που είναι δύσκολο να φτάσουν γρήγορα τα άλλα μέσα. Και επίσης, κανένα μέσο δεν είναι καλό ή κακό. Δεν υπάρχουν καλά ή κακά μέσα μεταφοράς, αλλά καλή ή κακή είναι η χρήση που μπορεί να κάνουμε σε ένα μέσο.